Κυριακή, γιατί δεν μπορούσα να κάνω. Παναγιά μου. Ω, Θεέ μου. Μπορείς να βγάλει το παλτό. Όχι, δεν νομίζω. Κάνει και ζέστη εδώ μέσα. Δεν νομίζω, όχι, όχι. Όχι, καφέ έχετε πιει. Την περένταση έχω, δεν ξέρω τι έχω πάρει. Αχ, μη φωνάζετε, σας παρακαλώ. Δεν φωνάζω, γυναίκα, που μέσα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αλήθεια. Να καθίσω λίγο εκεί, στη γωνία. Και πού να κάτσω. Για σ' άλλο. Κάτσε, κάτσε όλο, πρέπει να ξυλώσει τώρα. Κάτσε, παιδί. Δεν μπορώ. Παναγιά μου. Δεν μπορώ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μην αγχώνεσαι, στα πρώτα 10 χρόνια είναι δύσκολα. Ζεις ένα δράμα, ε. Τρως καλά. Βιταμίνες παίρνει. Δεν ξέρω τι παίζει. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Πρώτη φορά συναντιόμαστε. Πρώτη φορά όλος περίεργος. Όλος περίεργος. Έχεις άγχος? Καθόλου. Το χαίρομαι. Είσαι πολύ ευχάριστος γενικά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι επιχειρηματίας κάποια χρόνια που έχεις ανοίξει μέσω να κάνεις το μοντέλο. 7 χρόνια από το 18 μου που ήρθα Αθήνα και το κάνω ακόμα, συνεχίζω. Τέλεια. Οπότε ουσιαστικά συνδύασες την αγάπη σου και το επάγγελμά σου σαν μοντέλο. Ακριβώς. Το έκανα πράξη. Πάει καλά η επιχειρηματικά πάει πολύ προσπάθεια. Καλά και μετά το My Style Rocks πάει ακόμα καλύτερα. Δεν μπορώ να το κρύψω. Και είμαι πολύ καλά με αυτό. Νομίζω ότι θα είναι το επάγγελμα του μέλλοντος για μένα. Άρα να ρωτήσω αν το ρούχο είναι δικό σου. Το ρούχο δεν είναι δικό μου, όχι. Α, εννοείται, είναι από μία φίλη μου, την Ειρήνη την Αγγελοπούλου, που είναι σχεδιάστρια μόδας. Εγώ γενικά είμαι πολύ ρατσιστικό, ναι. Και το έχεις συναντήσει πολλές φορές. Εντάξει, ναι. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να κάτσουμε να διαβάσουμε, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Καλό, πολύ γκλίτερ. Πάρα πολύ. Τέλεια. Μάλιστα. Τελικά τι είναι, κυρία, μάθαμε. Ναι, βέβαια, πώς να μάθουμε. Το έχουμε γράψει αυτό. Μη σου πει. Και έτσι κάνουμε τεστ. Ποιος έχει δει την εκπομπή και ποιος έχει. Πώς λέγεται, κυρία. Και δεν ξεχωρίζουμε πια τα πρόσωπα από τις γυναίκες που ξέραμε. Πας κόντρα στη φύση σου, δηλαδή. Ναι, δηλαδή και γίνεται μετά. Δεν ήταν κάτι το τρελό. Ήταν κάτι πολύ ασυνήθιστο, γιατί ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο με τις πιτζάμες μου. Στην Αθήνα. Το κάνεις γιατί τώρα. Mm-hmm. Πρέπει να δώσεις και σε κάποιον. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά. Είσαι υπόλογη, ας πούμε, και στο σύζυγο. Ναι, πρέπει να δώσεις λογαριασμό. Ναι. Να δώσεις λογαριασμό. Όταν είμαστε ελεύθεροι, το μόνο λογαριασμό έχω να δώσω. Άρα κακός τρομάρα. Είναι ψυχολογικό όλο αυτό, ναι. Μα κάποια στιγμή θα το λύσει. Γιατί? Εντάξει, είναι αυτά τις ηλικίες που τα κάνεις και δεν ξέρεις μετά γιατί τα έκανες. Ναι, τώρα τελευταία το ακούω συχνά αυτό. Ναι. Αν επιτρέπετε, έχεις κάνει ένα κάτω στο. Έχω ένα σταυρό. Ένα σταυρό. Το οποίο το έκανα στα 18 μου. Τι ήταν αυτό, τι. Μου σημαντικό... άρεσε, ήταν τότε πολύ μόδα η σταυρή και το βλέπα και σαν ένα φυλαχτό, ας πούμε. Αλλά τώρα που το βλέπω, εντάξει, το έχω συνηθίσει πολύ. Θα ήθελα να μην το έχω κάνει. Μάλιστα. Όταν πήγες στο σπίτι, είχαν πρόβλημα δική σου. Νομίζω ότι το περίμεναν από μένα γιατί ήμουν γενικονής. Μπράβο. Δηλαδή και τα μαλλιά μου θέλει να τα βάψω από μικρή ηλικία και το νύχι ήταν φτιαγμένο από μικρή ηλικία. Τα μαλλιά σου τι χρώμα είναι κανονικά? Είναι καστανό σκούρο. Καστανό μελαχρινή. Στο σχολείο να φανταστώ ότι. Ήμουν στο 15 μελέτη. Ναι, ναι. Στο γυμνάσιο. Στο Λύκειο. Άλλαξα. Ναι. Μάλιστα. Το δεύτερο τατουάζ είναι στο πόδι εδώ. Το δεύτερο είναι δύο στα πόδια και έχω και ένα στο πλευρό μου. Α, που έχουν όλα κάποια ιστορία ή έτσι. Ναι, εντάξει. Στα πόδια αυτό που έχω γράψει εδώ είναι κάτι σοβαρό μου για μένα. Τι? Κάτι σημαντικό. Είναι μια έκφραση. Αν επιτρέπετε, συγγνώμη, αν μπορεί. Ναι. Ποια είναι η έκφραση? Η μόνη στιγμή, λέω, που μπορείς να κοιτάξεις πίσω σου είναι για να δεις πόσο μπροστά έχεις προχωρήσει. Δηλαδή. Ουσιαστικά να μην μένεις πίσω σε πράγματα. Ωραίο που αυτό. Μπορεί να σου στοιχήσει. Η μόνη στιγμή που. Δεν να κάνω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Κάνουμε και beauty, ομορφιά, μακιγιάζ, όλα αυτά. Κάνουμε και αστεία βίντεο, κάνουμε και ταξίδια, δοκιμασίες φαγητών. Αγχωτική, γενικά όλα αυτά βέβαια είναι εις βάρος μου, όχι τόσο ζητάς. Ζητάω συγγνώμη, αλλά εντάξει, όχι πανεύκολα, δύσκολα. Ναι. Έχεις πάει ποτέ στο σχολείο? Όχι χρόνια, για πολύ λίγο. Σε βοήθησε?
Με βοήθησε. Απλά μετά δεν έβλεπα μια εξέλιξη, δεν άλλαζε κάτι. Δηλαδή είναι αυτό που κάνω. Πρόστιμο, ναι. Παναγιά μου, τι μου τύχε. Ε, τι, αν έχει δώσει τέσσερις πέντε, νομίζω έχει βγει. Εγώ νομίζω εκεί βγάζω τα νεύρα μου στην οδήγηση. Αλήθεια. Ναι, ναι. Κάνε με βλέπω. Αγορομάνα. Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μάλιστα. Δύο αγοράκια τα θέλω. Κάνε και τα αγοράκια πρώτα. Θα ήθελε να κάνει και τρία και τέσσερα παιδιά. Ναι, μέχρι τρία εκεί νομίζω. Τρία παιδιά. Ξεκινάτε. Έχουμε μέλλον ακόμα, καλά είμαι.